και καθώς μας απάσχει και σώσε αγαθέ τα ψυχά σημών. Αθανάσιον επενών αρετήν επενέσω. Τον Άγιο Αθανάσιο αν επενέσουμε δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να επενούμε την αρετή. Ταυτόσημο το όνομα. Αθανάσιος, ο μη υποκείμενος εις θάνατον, εκείνος δηλαδή, που είναι αιωνία του η μνήμη, όπως λέει η Εκκλησία μας. Αιωνία του η μνήμη. Γιατί είναι καταγεγραμμένος με το χέρι ανθρώπινο αγώνα, για να κατανοούμεθα, του Θεού εν χώρα ζώντων. Ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά μόνο δόξα, λαμπρή δόξα του Θεού. Εκεί είναι οι Άγιοι. Εκεί είναι και οι συσσωσμένοι, στην αγκαλιά του Θεού. Θα πείτε τώρα, γιατί ο Άγιος είναι καταγεγραμμένος στη μνήμη του Θεού, αυτό είναι το βιβλίο του Θεού. Δεν καταλαβαίνω και εμένα ο Θεός βιβλίο. Αλίμονο. Αλλά στη μνήμη, στο νου του Θεού, είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι σεσασμένοι. Γιατί οι Άγιοι δεν έπραξαν το καλό αποσκοπώντας, αποβλέποντας, όπως εγώ παραδείγματος χάρη, στην αιώνια πληρωμή, αυτό ήταν επακόλουθο σε αυτό που θα ακούσουμε. Αγαπούσαν τον Κύριο. Και μετά την αγάπη, ακολουθεί βέβαια, η αγάπη έχει την πληρωμή από μονάχη της, σε πληρώνει και κάθε καλό που κάνει ο άνθρωπος. Γέροντα, δεν έχω αγάπη σαν τον Άγιο Αθανάσιο, να αγαπήσω τον Κύριο, ώστε να γίνω κι εγώ σαν τον Άγιο Αθάνατος, να γραφώ στη μνήμη του Θεού. Και ο σοφός γέροντας απαντάει. Παιδί μου, κάνε το καλό, έστω να πάρεις βαθμό και με το πέντε να μπεις στον παράδεισο. Έχοντας στο νου σου και αυτή την ανταπόκριση, ότι κάνω το καλό για να πω στον παράδεισο. Και αυτό δεκτό είναι. Τίποτε ο Θεός δεν μετάει. Κάπου λέει ο Ιερός Χρήστος εκεί στην ευχή της Αναστάσεως ότι και η της εντεκάτης η ράθινη σαν και εμένα και αυτοί πληρώνονται. Δεν μένουν χωρίς καμία πληρωμή.
Άλλοι είναι σημεοφόροι, άλλοι είναι στη γραμμή, στο τέλος τέλος. Αρκεί να είναι στη γραμμή μέσα. Συμφωνήσω, Ναπολέον, ε. Αρκεί να είναι στη γραμμή, έστω και η τελευταία, η πιο κοντή. Μάλιστα. Αρκεί να βγάλουν τη γραμμή. Αρκεί να είναι, ναι. Στο παράδεισο. Λέγει, λέγεται, δεν λέγει. Εορτάζω σήμερα. Έτσι ακούγεται. Ή εορτάζει ο Θανάσης. Το Γιατρασίου αύριο. Χρόνια πολλά όπως να έχει μισχενίδε. Αλλά ο Θανάσης και ο οποιοσδήποτε Θανάσης γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Θανασίου. Γιορτάζει τους αγώνες του, του Αγίου Θανασίου και το θάνατό του σε τελευταία ανάλυση. Και για να γιορτάζει πραγματικά τον Άγιο, για να γιορτάζει τον Άγιο πραγματικά, πρέπει να είναι μιμητής του Αγίου. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Αλλιώς αυτή τη γιορτή την παίρνει ο χρόνος βάρνα, που δεν έχει μυρωδιά από την αγιοσύνη του Αγίου. Μυρωδιά από το βίο του Αγίου. Άγιος, ο Άγιος δηλαδή Αθανάσιος, να αναφέρουμε λακωνικά, έργο του είχε την Αγία Προσευχή, πρώτα απ' όλα. Δεν νοείται να γιάσεις χωρίς να περάσουν τα ρεύματα του Ιορδάνη από την προσευχή εννοώ δηλαδή. Να χωρίς να συνόμιλος με τον Θεό, να ομιλείς με τον Θεό και να τον έχεις παρέα δίπλα σου. Ο Άγιος είχε αυτό το προσώμα. Ήταν συνόμιλος και αγαπούσε, όπως είπαμε, τον Θεό. Δεύτερο, και σημαντικό και αυτό εξίσου, είχε αυτό που λέγει ο Κύριος. Το λέει ο Κύριος. Ερευνάτε τα ζωγραφάς. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος χωρίς μελέτη γραφής να φτάσει κανείς στον Κύριο. Πώς θα γνωρίσεις τον Κύριο? Τα γνωρίσματα που είναι ο Κύριος χωρίς να δεις από τη γραφή που είναι ο καθρέφτης του προσώπου του Χριστού και του δικού μας προσώπου είναι. Με τη διαφορά ότι το πρόσωπο του Χριστού είναι λαμπρό, πιο πολύ από τον ήλιο, το δικό μας παρουσιάζει σκιές και σκοτάδια. Αυτή είναι η διαφορά. Όμως να καταλαβαίνεις ότι σου παρουσιάζει σκιές και σκοτάδια, γιατί αυτό έχει αξία. Δεν υπάρχει Άγιος που να μην εβίωσε αυτή την πραγματικότητα. Να ομολογούσε όλη την ημέρα και πάντοτε, και ειδικά στην προσευχή, ότι είναι ο χειρότερος μέσα από τους ανθρώπους. Και όταν έχει από μια πορεία, για πάνω σε αυτά που λένε. Βιάζεσαι λιγάκι. Θα περιμένεις λιγάκι. Καλά. Γιατί εσύ κράτη την απορία, γιατί εμένα μου κόβεις τον δρόμο. Εντάξει. Συγγνώμη, τρεις φορές. Δεν σου κράτησα τίποτα για να σου επιστρέψω. λοιπόν, πες μου τώρα τι είπα. Δεν θυμάμαι. Εδώ είναι το θέμα που έκοψες το λιγό της σκέψης. Ο Άγιος είχε βαθιά συνείδηση
σωτήρια ο αμαρτωλότερος του κόσμου. Με προεξάρχοντα, μπροστάρι, σε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό γνώρισμα, τον Απόστολο Παύλο. Ήρθε να σώσει ο Χριστός αμαρτωλούς. Και πρώτος είμαι εγώ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Και όχι μόνο το λέει, αλλά λέει είμαι έκτρωμα από απόψεως καλού. Δεν δέχεται ο Απόστολος Παύλος ότι είχε αγιοσύνη πάνω του. Σε καμιά περίπτωση. Ήρθε λοιπόν να σώσει ο Κύριος αμαρτωλούς. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που αγιάσανε στον κόσμο που να μην είχε αυτό το γνώρισμα. Με αυτό το γνώρισμα μπαίνει στον παράδεισο. Γιατί αυτό σημαίνει, όταν λες εγώ είμαι και το νιώθεις ο αμαρτωλότερος μέσα στις γενιές των ανθρώπων, ότι έχεις επάνω σου το γνώρισμα του Χριστού, την ταπείνωση του Κυρίου. Ο Χριστός ήταν σε ακραίο βαθμό ταπεινός. Το είχαν οι Απόστολοι, το είχαν οι πατέρες, το είχαν οι Άγιοι. Ουδής αγίασε χωρίς αυτά, ουδής. Σας μιλάω για κάτι που δεν έχω, συγχωρέστε με. Τον τυρά που μιλάω, με λέει, συνείδησή μου, πώς θα το κάνω δηλαδή. Το καταλαβαίνω το πράγμα. Αλλά δεν γίνεται να με αναφέρουμε. Δώσε μου, λέει, Χριστέ μου, νουν, κάπου το έχω διαβάσει, και λόγο για να περάσω τον Άγιο. Δεν μπορώ να πω μονάχος μου να φτάσω την αρετή του. Τις διαβάσει. Όλοι, σε τροπάρια. Τα εγκομιάζουν κάποια άλλη. Σε τροπάρια μέσα, ναι, το λέει. Ναι. Σε τροπάρια μέσα. Γιατί πρέπει να έχεις νου καθαρό και λόγο δυνατό για να περιγράψεις το βίο ενός Αγίου, οποιοδήποτε Αγίου. Όλο τον Αγίο οι βίοι συμπίπτουν. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο ακόλουθος ή άλλος. Ίδιο δρόμο όλοι. Έτσι κι άλλο δρόμο ακολουθείς, πας στα χέρια τα λουνού. Προσευχή λοιπόν ήταν ο πρώτος δρόμος. Δεύτερος δρόμος ήταν η μελέτη των γραφών. Γιατί έρχεσαι σε επικοινωνία με το πρόσωπο του Κύριου, το γνωρίζεις. Ας που λένε οι πατέρες ότι ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει. Δηλαδή ασφαλίζεσαι για να μην αμαρτάνεις όταν μελετάς γραφές. Ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει ή των γραφών ανάγνωσης. Είχανε πιαστεί καλά από αυτό το πράγμα. Μελετώ τη γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, πω μια ωραία λέξη, φράση που λέει. Επιλαβού της αιωνίου ζωής. Επιλαβού, το εξηγήσω. Αγκάλιασε σφιχτά εδώ στον κόσμο που ζεις την αιώνια ζωή. Βουλιάζει ένα πλοίο και πάει το αναμογωσοστικό από ψηλά τα αεροπλάνα και ρίχνει σκηνή. Πιάσου καλά, του λένε. Και πρόσεχε. Και πιάνεται καλά από το σκηνή, το που θα του είναι οπωσδήποτε και το μέσο για να σωθεί και σώζεται. Αν δεν πιαστείς καλά και γλιστρήσεις και πες θα πνιγείς,
θα πιαστείς όπως πιαστήκανε από την Αγία Γραφή όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας και ο Άγιος Αθανάσιος. Δεν θα ήταν ο Άγιος Αθανάσιος άμα την Αγία Γραφή δεν την μελετούσε. Είναι επίσης η Αγία η μελέτη της Αγίας Γραφής, το έχω διαβάσει σε πατερικό βιβλίο, ότι όταν μελετάς είναι ένας άλλος τρόπος που καθαρίζεται το μέσα. Κάθε μέρα μελέτη, κάθε μέρα μελέτη γίνεται, αλλά και νηστίσεται ως αετού η νεότη σου. Δηλαδή, ανακαίνησης του εσωτερικού σου κόσμου. Και δεν επιτρέπει ο Θεός να δούμε αυτή την ανακαίνιση, το λέγει και ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί δεν αντέχουμε να τη δούμε. Όμως γίνεται. Γίνεται αθόρυβα. Εντελώς αθόρυβα και αόρατα. Όπως δεν βλέπουμε το σπόρο που είναι μες στη γη και βγαίνει. Όμως βγαίνει ο σπόρος. Βγάζει λουλουδάκια μετά απ' όλα. Αυτό κάνει και η Αγία Γραφή. Μελετάς τη Γραφή και ο σπόρος της Γραφής περνάει στη γη της καρδιάς σου, μέσα εδώ. Και σιγά 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 βγάζει το λουλούδι που μεταφυτεύεται στο παράδεισο. Την αγιοσύνη. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Αυτό κάνουν οι Άγιοι. Και υπόδειγμα διαβάσαμε σήμερα, διαβάσαμε. Έχουμε τους πατέρες, κι άλλο δεν θα ακουστεί πάλι νομίζω, γιατί δεν έχεις πατέρας. Τους ηγουμένους ημών της πατέρας, οι οποίοι κακοπάθησαν λέει για μας. Λοιπόν, ο Άγιος Αθανάσιος, τη γραφή, τις γραφές όχι τη γραφή, παλιά και μη διαθήκη. Ήταν σαν το όνομά του γνωστή στον εαυτό του, στη μνήμη του, σαν το όνομά του. Τόσα δεινά που πέρασε η Εκκλησία στην εποχή του, πόσες φορές είπες εξορίστηκε. Όχι, 37 χρόνια ήταν στην εξορία. 37 χρόνια, όχι συνεχώς, συνεχόμενα, αλλά πάλι λα. Έκανε 37 χρόνια. Τα χρόνια αυτά που ήταν εξορία ήταν τόσα. Ρε παιδιά, εδώ, ναι, δεν αντέχεται μικρή δεινοπάθεια στη ζωή μας. Και βάλετε 37 ολόκληρα χρόνια. Κοιτάξτε, ο Άγιος, λέμε, όπως θα πω τώρα εγώ, αντιστάθηκε στην εξουσία. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Για να φτάσεις στο σημείο να αντισταθείς στην εξουσία και να πεις stop, όποιος κι αν είσαι, πάρ' το κεφάλι μου. Δεν το λες εν μια στιγμή του χρόνου, σε μια στιγμούλα μέσα. Όχι. Αν δεν έχεις αντισταθεί στον κακό σου εαυτό προηγουμένως και εις πετάξει από μέσα όλα τα ζυζάνια από μέσα που έχεις, δεν λες ποτέ αυτή την κουβέντα ότι αντιστέκομαι, κάτσε εκεί που είσαι, σκότωσέ με. Γιατί φωνάζουν δυνατά και οι προγονείς μας και οι πατέρες. Τη χειρότερη δουλεία, τη χειρότερη σκλαβιά, τη χειρότερη, τη ζουν οι ακρατείς. Δηλαδή, ακρατείς το φαγητό, ακρατείς τη γλώσσα, ακρατείς τα θεάματα, ακρατείς στις χειρονομίες. Αυτή είναι η χειρότερη σκλάβη. Την, λέει, την κακή στην δουλεία, η ακρατής δουλεύουση. Αυτοί ζουν τη χειρότερη δουλεία. Όσοι ασχολούνται, όσοι ασχολούνται με πολεμικές επιχειρήσεις, όχι με φωνικά όπλα εξωτερικά, αλλά με τα όπλα που μας χορηγεί ο Κύριος, το όνομά Του, Κύριος Χριστέ λαϊσόν με, την Εκκλησία, την εξομολόγηση, την ευχαριστία,
οπωσδήποτε παίρνουν μυρωδιά για αυτόν που δεν φαίνεται, που τον αρνούνται οι περισσότεροι, τον πειρασμό. Οπωσδήποτε παίρνουν μυρωδιά. Οι πατέρες τον είχαν ορατό. Ορατό, γιατί ξερίζωναν από εδώ, ξερίζωναν τα ερωτώματά τους. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτό από το πονηρό. Σε καμία από τις περίπτωση. Είχαν όπλα, αυτά που λέγω στο Λασπάδος, τα όπλα της στρατείας ημών, τα όπλα που έχουμε και εκστρατεύουμε, αυτό σημαίνει της στρατείας, για να κάνουμε τη μάχη, δεν είναι όπλα που, σαν και που πολεμάνε αυτοί που πολεμάνε σάρκα με σάρκα. Δεν είναι σαρκικά, το λέει καθαρά, δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι πνευματικά. Άνθρωπος που αγνοεί εντελώς ότι υπάρχουν τα πνευματικά όπλα, έχει υποστεί άλωση μέσα έξω από τον πειρασμό και δεν χαμπαρίζει τίποτα από εκείνα τα πράγματα. Έλα τώρα να γιορτάσει την γιορτή του Αγίου αυτός ο άνθρωπος που δεν τον τιμά σε τίποτα απολύτως. Απλώς χρόνια πολλά και του χρόνου και τελείως. Αντιστάθηκε ο Άγιος και είπα πρώτα στον εαυτό του τον κακό, τον άλλαξε εντελώς, υπέταξε τα πάθη του, τα υπέταξε τα πάθη του και κατόπιν είπε για τον Χριστό πάρε μου το κεφάλι. Είχαν αυτή τη δύναμη οι Άγιοι, γιατί τότε μόνο ο Κύριος εισέρχεται μέσα και λέει και θα κάτσω μαζί σου μέσα στην καρδιά σου και θα περπατήσω μαζί σου και θα συνδυπνήσω μαζί σου, θα φάω μαζί σου. Όταν πας και κοινωνάς, αυτό γίνεται. Λάβετε, φάγετε. Ζει ο Κύριος μέσα και εσύ μες στον Κύριο. Πώς θα το κάνουμε και με το άλλο. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτό το αξίζεις και στο δίνει ο Κύριος, γιατί ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες. Κανένας λέει δεν είναι άξιος από αυτούς που είναι δεμένοι με τη σάρκα τους, τις επιθυμίες τους, να κοινωνήσει. Στο κάνει δώρο για να νικήσεις. Και στο κάνει δώρο όταν ακόμα σε βλέπει σαν τον το πουλί εκείνο που βρήκε τα μικρά του ψόφια και έβγαλε το πελεκάνο. Σαν τον πελεκάνο. Ο πελεκάνος λέει γυρίζει λέει, να βρει τροφή και γύρισε μια μέρα και βρήκε από το φίδι δαγκωμένο. Και με το ράμφος του τρύπησε το πλευρό του και έβαλε σταγόνες με τη μύτη του στα μικρά και ζωντανέψανε λέει. Ως πελεκάν, σαν τον πελεκάν ο Κύριος μας ταΐζει. Το καταλαβαίνουμε, καθόλου. Γιατί άντες πάμε ψόφι, πια μπαίνουμε στην ώρα για να πάμε να κοινωνήσουμε. Επειδή το βρήκαμε από τους γονείς μας, πατέρες μας. Αλλά οι γονείς μας είχαν ένα προσώρο μεγάλο, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας, την απλότητα. Απλότητα θα κάνουμε. Οι Άγιοι λοιπόν, ο χθεσινός, ο προχθεσινός Άγιος, φίλος του Αγίου Αντωνίου, ο Απλούς. Παύλος ο Δηβαίος. Παύλος ο Δηβαίος, από εκεί Παύλος. Παύλος ο Δηβαίος. Αυτός είναι άλλος, ναι. Ναι. Δεν νοιαζότανε για να φάει. Τα πήγε και ο Αντώνιος και γνωριστήκανε για πρώτη φορά. Ή έλεγα σήμερα σε κάποιον με φώναξε πως γύριζε από το σούπερ μάρκετ. Μου λέει, έλα μου, λέει. Πήγα μέσα και ήξερα αυτή συζήτηση της γιορτική. Λοιπόν, και του είπα το περιστατικό, του λέω, άξιο να δεις. Πήγε, ζήτησε από τον Θεό να του δείξει ο Ισαντώνιος, αν είναι άλλος μεγαλύτερος ασκητής. Μου λέει, αυτό δεν είναι εγωισμός, μου λέει. Του λέω, άκου να σου πω κάτι. Αυτό είναι μια υπέρβαση, κατά παραχώρηση Θεού, για να πάει πιο ψηλά ο Άγιος από εκεί που είναι.
Καταλάβανε με εκείνο το πράγμα. Είμαι εδώ και νομίζω ότι είμαι ανώτερος και τον αγιότερο ακόμη. Και ο Θεός του παραχώρησε και του λέει, πήγαινε τώρα στον Άγιο, στον Παύλο το Θηβαίο, που είναι από σένα πιο ενάρετος, να δεις. Που δεν καταλήξω, προσέξτε. Πήγε του, του χτύπησε την πόρτα, δεν το άνοιγε. Τελικά, αφού ήταν από τον Θεό, το άνοιξε. Ο ένας φωνάζει στον άλλον με το όνομά του. Να το δοκιμάσει. Ναι, βέβαια, πώς θα γίνει δηλαδή. Με το όνομά του, καθίσανε. Ήρθε όλα να φάνε. Οπ, ένα κοράκι. Αφήνει ένα καρβελάκι ψωμί. Λέει, κάθε μέρα μ' άφηνε μισό, λέει. Σήμερα ο Κύριος, λέει, σήμερα ο Κύριος, Χριστέ μου, μου άφησε ολόκληρο επειδή είμαστε δύο. Επειδή είμαστε και οι δύο, του λέει. Έχουνε οι Άγιοι και τις αμοιβές τους όσο ζουν στον κόσμο. Έχουμε και εμείς τις αμοιβές μας. Μην νομίζετε ότι προχωράμε ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση. Έτσι πάει. Προσφορά και ζήτηση. Προσφέρεις, παίρνεις. Ίσως παίρνεις και παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πολλά ίσως παίρνεις και παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Ναι, πολλά παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Και εμείς δεν κατανοούμε. Δεν κατανοούμε. Αλλά κοιτάμε να φτάσουμε τον Άγιο Αντώνιο. Λοιπόν, οι Άγιοι είχαν λοιπόν την προσευχή, είχαν τη μελέτη της Γραφής, όπως είπαμε, είχαν και αναστροφές, δηλαδή συναναστροφές. Λέει, μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σε βόρο. Ο Δαβίδ, στο πρώτο ψαλμό του, λέει, είναι ευτυχισμένος αυτός που δεν πάει να κάνει παρέα με τους ασεβείς. Τι θα πάρεις. Τι θα πάρεις από εκεί που οι συζητήσεις είναι καθαρά βρώμικες. Δεν πάρεις και κάτι. Αλλά λέει παρακάτω, αλλά εν τον νόμο Κυρίου, αλλά να είναι το μυαλό του ανθρώπου του Θεού στον νόμο του Κυρίου. Είχανε αναστροφές με τα Αγίων, γιατί λέγει με τα ανδρός Αγίου, με τα ανδρός σοφού, σοφός εσύ. Με σοφό θα πας, σοφία θα πάρεις. Με Άγιο, Αγιοσύ θα πάρεις. Με τα στρεβλού, με το στραβό θα στραβωθείς. Το πω απλά. Με το στραβό θα στραβωθείς. Οι Άγιοι, επαναλαμβάνω, επιλογές αναστροφών. Ο Κύριος και οι Άγιοι. Ο Κύριος και οι Άγιοι, ζώντες Άγιοι. Γνώριζαν πολύ καλά οι Άγιοι ότι η ζωή δεν είναι μία αυτή, εδώ που ερχόμαστε και ζούμε, αλλά είναι διπλή ζωή που μας δίνει ο Κύριος. Μία αυτή που τρώμε για να σταθεί το σώμα όρθιο και η μία η άλλη αυτή που δίνει ο Κύριος. Η πνευματική ζωή που την βιώνει η ψυχή αλλά και το σώμα. Ο άνθρωπος είναι ενιαίο σύνολο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό το ένα από το άλλο. Βλέπετε, συμπορεύονται. Ο άνθρωπος μαζί με την ψυχή και το σώμα αμαρτάνει, μαζί με την ψυχή προσεύχεται και το σώμα. Και τα δύο εισπράττουν, και το καλό και το κακό. Και το καλό και το κακό. Λέει, ο Άγιος Αντώνιος ήταν, νομίζω, 113 ετών, όταν πήγε και βρήκε τον Άγιο Παύλο Θηβαίο. Και του είπε... 97. Εκατόν τόσο πέθανε. Λοιπόν, 97. Του λέει, κάτι του είπε να πάει να πάρει. Δεν θυμάμαι που τον έστειλε. Τι του είπε, θυμάσαι.
Το γιος του λέει, επειδή σου είχε δώσει, λέει... Α, το χιτόνα του Αγίου Αθανασίου. Ναι, το κοχούλι. Να μου φέρεις, λέει, το χιτόνα του Αγίου Αθανασίου, γιατί εγώ θα φύγω από τον κόσμο να με σκεπάσει με αυτό το θύμα. Έτσι, μπράβο. Λέει, δεν είπε είμαι γέρον. Όχι, είναι μέρες, ολόκληρες τα πάντα. Μέρες, λέει, δεν είπε είμαι γέρον, αλλά πήγε, γύρισε. Και τώρα που γύριζε, είδε να ανεβαίνει η ψυχή του Αγίου Παύλου, του Θηβαίου. Αυτό το δεύτερο λέει για να μην δει το θάνατο. Το σκέπασε με τη, του Αγίου Αθανασίου το μανδύα, λέει ποιος ζω λιοντάρι, άνοιξε το τάφο του. Ναι, λιοντάρι. Λιοντάρι άνοιξε το τάφο, του κάνει την τελετή της σχεδίας, τον σκέπασε και πήρε λέει τη δική του τη ψάθα. Ψάθα. Για να την έχει, να την φοράει. Την έβαζε στο Πάσχα, λέει, και τις γιορτές. Ναι, Πάσχα και γιορτές. Ευλογία. Πω, πω, Χριστέ μου, Παναγία. Με τα ανδρός Αγίου, Άγιος εσύ. Μία ώρα παρέα με την Αγιοσύνη των Αγίων, αγιώσουμε. Τι να κάνουμε, αγιάζουμε, ναι, αγιάζουμε. Ναι, και αλλά... ξεπαγιάζουμε άμα πάμε και βλέπουμε τηλεόραση. Και σε νοιάζει εσένα μου. Είναι θρησκευόμενοι. Σε νοιάζει. Α, κοίτα ο Άγιος. Και τι σε πειράζει εσένα. Εγώ σε βλέπω ότι δεν σε πειράζει εσένα. Εσύ, χρυσά σε βλέπω. Αυτοί και αυτούς δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις ο Θεός τι κάνει. Υπάρχουν και ψυχούλες, ψυχούλες που λένε αυτά και δεν το καταλαβαίνουν, αλλά έχουν καλή προαίρεση. Γι' αυτό μετράει αλλιώς το πράγμα. Εκείνος γνωρίζει. Εκείνος γνωρίζει. Ναι, 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 ναι. Σας λέω ότι ο κόσμος αλλιώς δεν τους κορδεύανε μόνο. Κάτσε να δούμε και τι ώρα είναι, μήπως τάχει, δεν προλάβεις να πεις την ερώτηση. Εντάξει, είμαστε, εντάξει. Λοιπόν, τον Αγίον ο χορός μας έχει καλέσει εδώ πέρα. Η Άγιος Άγιος Αθανάσιος. Και βιώνουμε στιγμές αγιοσύνης εδώ που είμαστε. Αυτό είναι μία αλήθεια περίτρανη. Γιατί μετά από εσάς και εγώ έχουμε όλη την καλή προαίρεση και ακούμε τόσο ευχάριστα για τον Άγιο Αθανάσιο. Ο Άγιος Αθανάσιος ετοίμασε την πλάτη του πολύ πριν γίνει Επίσκοπος, γιατί τον ανέμενε φουρτούνα, είχε φουρτούνα η Εκκλησία, φουρτούνες, όχι φουρτούνα, και μία και δύο και τρεις και τέσσερις, δεν σταμάτησαν οι φουρτούνες μέσα στην Εκκλησία στην εποχή του Αθανασίου. Δεν βλέπετε για Αθανασίου, αλλά το τι τράβηξε αυτός ο Άγιος, άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Ήταν η εποχή που ο Άριος, ο Μέγας Αιρεσιάρχης, ο Μέγας Αιρεσιάρχης, το λέει εδώ μέσα που διάβαζα, πληρώθηκε όμως για το κακό που έκανε. Πληρώθηκε, την ώρα πριν πάει να κάνει λέει λειτουργία, έπεσε κεραυνός. Και έσκασε. Έσκασε, ήταν τέρας του. Και τα ρίξανε μέσα στο απόπατο, το έχω εδώ πέρα. Πληρώθηκε. Από την κακία του, όχι όμως ψηλά. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα, αλλά κακό κάνει στο κακό σε εξοντώνει. Δεν μπορεί να κάνεις κακό και να πληρωθείς με καλό, είναι δυνατόν ποτέ. Το κακό που θα κάνεις αυτό θα σε εκτελέσει. Πώς το κάνουμε. Όχι σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Λέει, για να το καταλάβουμε, ο Δαβίδ, λέει ένα πολύ ωραίο, σε αυτό που σας λέω τώρα, ενέσκαψε βόθρο, λέει, άνοιξε βόθρο, λάκκο, για να ρίξει, λέει. Αλλά εμπεσείτε, ο ίδιος πέφτει μέσα. Και ο βόθρος που ανοίγει ο κακός είναι η κακία που κάνει στη ζωή του. Πάκει, πέφτει μέσα ο ίδιος. Τελείωσε. Το λέει απλά ο λαός, άνοιξε το λάκκο, για τον άλλο είπε ο ίδιος. Τελείωσε. Και ο Άριος λοιπόν, και ο Άριος, ο Μέγας Αιρεσιάρχης,
που έχει παιδιά του τους χιλιαστές σήμερα και άλλες αίρεσες να σου πω, είχε κάκιστο τέρνος, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ένα παιδάκι μου, του λέγει η μάνα του, αφού βλέπεις ότι δεν έχεις δίκιο και το καταλαβαίνεις, γιατί δεν λες δεν έχω δίκιο. Τι λες ρε μάνα που θα πω ότι έχω δίκιο, τι θα πούνε τόσοι που με ακολουθούνε. Και σημειώνει ο Παΐσιος ο εγωισμός πως τον κρατούσε. Από τους Αγίους λείπει αυτό το στίγμα το μεγάλο που έριξε τον Εωσφόρο και ρίχνει συνεχώς ανθρώπους στον Άδη μέσα. Μου κάνει εντύπωση που αναφέρει ο Δαβίδ, μεγάλη εντύπωση, αλλά τα περνάμε παιδιά, πως τον λένε ντούκου. Επειδή διαβάζω ψαλτήρι και κάθομαι από πάνω και το προσέχω, όχι σαν ένα κομματάκι μόνο, μια σειρά, αλλά το σύνολο του ψαλμού ολόκληρου και το δέσιμο που έγινε με τα προηγούμενα, γιατί δεν είναι διάβασα ένα κομμάτι και τελείωσε με τα προηγούμενα, γιατί λέει μέσα εκεί που τη διάβασα, ήθελα να σας πω τώρα, γιατί από εκεί μέσα είχα το κομμάτι, θέλω να πω κάτι τώρα, για το ψαλτήριο. Άστε το παρακάψω. Το γημάνι σας το διάβα, μου πέρασε στο μυαλό, έφυγε από τη μέση, θα το θυμηθώ σιγά σιγά. Ο Άγιος λοιπόν Αθανάσιος, ο οποίος έχει και την προσωνυμία Μέγας Αθανάσιος, του βάζουν και αυτό δίπλα. Γιατί, αυτό θέλω να το καταλαμβάνω, πέρασε μόνο θάλασσα με τρικυμία. Δεν τολμούσα την εποχή εκείνη να πούνε γανίνευσε η Εκκλησία, ξανά άρχισε από την αρχή αμέσως. Δεν φανταζόμαστε. Αφού πήγε τόσες φορές εξορία ο Άγιος αυτός, τη μία μετά την άλλη, του στείλανε παγίδες, συκοφαντίες πράγματα. Συκοφαντίες. Μπορεί να λάσπη, τον συκοφαντούσαν, μπορεί να είναι άδικο. Μπορείς να μου μία μέσα συκοφαντία, Τιτάκη. Όχι. Θα μας τη πει ο Στάρος που την ξέρει. 6 χρόνια ήταν σαν ξεροπήγαλο. Τι? 6 χρόνια. Σε ξεροπήγαλο. Α, συκοφαντία λέω, θυμάσαι. Ποια συκοφαντία του κάρφωσαν. Ότι μια γυναίκα διεύθυνε. Ναι, ναι, ναι. Να το θυμήθηκες, ε. Μια γυναίκα, χωρίς κομπαντία δεν γύρεσαι Άγιος. Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούν, λέει ο Πιλάτος, και έχει τους κατηγόρους του Χριστού δίπλα και ο Χριστός μπροστά. Δεν ακούς, λέει Χριστέ, πόσα εις βάρος σου λένε, δεν απαντάς. Και εκεί σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ο δε Ιησούς αισιώπα. Τι να πει, αφού ήταν προκατασκευασμένα όλα. Τα προκατασκευασμένα μπορείς να τα αναιρέσεις. Είναι και ο Άγιος Αθανάσιος. Αυτό τους κάρωσαν. Λέγανε τον σώφησε ο Θεός, του δώσε σοφία και στέλνει άλλο στο δικαστήριο. Και να παραστήσει ότι είναι αυτός ο Αθανάσιος. Και όταν είπε ο δικαστής, βγήκε άλλος και είπε εγώ είμαι ο Αθανάσιος. Και λέει στη γυναίκα αυτός είναι λέει. Τότε βγήκε ο Άγιος Αθανάσιος και λέει ορίστε. Δεν τον γνώριζα τον Άγιο. Εγώ είμαι Αθανάσιος, όταν δεν είναι Αθανάσιος. Ο Μέγας Άγιος Προφήτης Δαβίδ λέγει Κύριε, κάνει συμφωνία. Κάνει μια συμφωνία. Αλλά αυτό προσοχή και τα πράγματα. Φύλαξέ με Κύριε από συκοφαντίες ανθρώπων και συνεχίζει άμα εσύ με φυλάξεις τους κομματίες των ανθρώπων φυλάξω τα σεντολά σου, θα φυλάξω τον νόμο σου, γιατί είναι πολύ, πολύ δυνατή η σκοπαντία, σε κουνά εκ θεμενίων. Είχε και αυτό ο Άγιος Αθανάσιος σαν τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, ρώτησε με κάτι Δημήτρη που θέλεις εσύ πίσω για να μην σε ξεχάσω. Και θα πούμε συνέχεια μετά. Μου είχε
εσύ ότι όταν τόσοι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για τον Κύριο και εμείς σήμερα, δηλαδή η Εκκλησία σήμερα, ψάχνει τα τροπάρια αυτό για να τους τιμήσει. Δεν είναι η μέρα αυτή που έχησαν το αίμα τους, δεν έπρεπε μαζί με τα τροπάρια να τους ψάρει και το μνημόσυνό τους, όπως ψάρουμε μνημόσυνα για τους τεθνεώτες. Απάντησε το μπορείς. Υπάρχει. Στο Άγιο Δώρας γίνεται αυτό και στο μοναστήριο πάνω το κάνουμε. Κάνω κόλυβα του Αγίου. Αλήθεια. Αμέ. Δεν το ήξερα. Μάθετε τώρα. Κάνουμε κόλυβα. Έτσι δεν είναι. Αλλά εν αδία περιπτώσει έπρεπε κάθε μέρα να είχε και να πιάνε. Δημόσυνη ιδέηση. Ναι. Όχι, δεν κάνουν δημόσυνο υπέρ της ψυχής του, απλώς μνημονεύουν τον Άγιο. Ναι, αυτό που λέει... Και στην απόλυση και εκτός αυτού του... Μνημονεύει και εσύ, ναι. Στο όρο στόχο να κάνω ολόκληρο δίσκο κάνουμε. Πολύ βέβαια. Και όμορφο δίσκο. Και στις καθημερινές κάνουμε. Ναι. Δεν κάνω. Μια εικόνα του Αγίου, ναι. Κάνει ένα πιατάκι κόλλημα. Μικρό. Και τα μοιράζουν στην τράπεζα. Στην τράπεζα μοιράζουν. Όσο έχουν πάρει το έχουν ζήσει για τράπεζα. Ναι, το τροπάρι του Αγίου, το κοντάκι. Την πήρα στην απάντηση, η Τάκη. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ο Άγιος Αθανάσιος έζησε ακριβώς μετά από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίος και Κωνσταντας και Κώστας ήταν τα παιδιά του Κωνσταντίνου, την εποχή αυτή έζησε. Μιμητής στο δρόμο της ζωής του Κυρίου. Μιμητής του Αποστόλου Παύλου. Και μιμητής όλων εκείνων που είχαν προηγηθεί σε αγώνες υπέρ της Ορθοδοξίας. Και τα λέμε αυτό, εννοούμε, γιατί η Ορθοδοξία μυρίζει και οι Άγιοι της Πέδας. Δεν βγαίνουν στην Εκκλησία αυτή. Όταν για τον νόμο θυσιάζονται, που ήταν τρεις και είναι σύμβολο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας οι Άγιοι της Πέδας. Σύμβολο οι Άγιοι της Πέδας. Της Αγίας Τριάδος δεν είναι. Σύμβολο. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά όταν λέμε θυσιάζομαι για τον νόμο του Χριστού, τον νόμο του Θεού, του Χριστού ήταν και εκείνος ο νόμος Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ίσχυε τότε και υπεραψίστηκαν αυτόν. Αζούσαν την εποχή τη σημερινή, μετά Χριστόν δηλαδή, ενώ θα θυσιάζονται για τον νόμο του Κύριου. Την Καινή Διαθήκη, παραδείγματος χάρη. Μνημονεύουμε αυτόν που είναι συνεχώς στην αγκαλιά του Θεού, στη μνήμη του Θεού. Από αυτή την πηγή παίρνουμε κι εμείς και αγιάζουμε, την ίδια. Δεν είναι δυνατόν να μην μας αγιάζει ο Άγιος και να μην χαίρεται γιατί είμαστε εμείς εδώ τώρα. Χαρά είναι αυτή, γιατί παραθέτουμε τραπέζι γεμάτο από εδέσματα πνευματικά και από εκείνα παίρνουμε και τρέφουμε την ψυχή μας. Τροφή ουράνια είναι αυτή που παίρνουμε. Και αυτή τη στιγμή, αν ο Θεός μας είναι παρούσα του Αγίου ή ας πούμε η ψυχή κατά θεία παραχώρηση. Παταχού παρούσα όχι. Και διάβαζα ότι η κάθε μία ψυχή και οι άγγελοι ακόμα καταλαμβάνουν αν ο Άγιος, υποθέσουμε, Αθανάσιος είναι εδώ και χώρο και τόπο. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού, παρόν και σκεπάζει ο Θεός και μέσα είναι. Δηλαδή και έξω μας σκεπάζει και μέσα, λέει, και κατοικήσω, λέει, και θα κατοικήσω ανάμεσά σας, λέει, μέσα στην καρδιά σας.
και θα περπατήσω μαζί σας. Αυτό είναι μόνο για τον Θεό. Και τους Αγίους είναι η καταπαραχώρηση παρουσία του Αγίου. Και για να μην μονάσουμε τον Άγιο της εποχή μας. Δεν καίει βεζίνη, λέει, σούπερ ο Άγιος για να κάνει την παρουσία του κάπου. Ερυπεί οφθαλμού μετά από παραχώρηση θεία είναι εκεί που χρειάζεται για να βοηθήσει. Ερυπεί οφθαλμού πιο γρήγορα από το μάτι θα το πω που ανοιγνύει το μάτι. Ο Άγιος Αθανάσιος, τέλος για να το κλείσουμε το θέμα, και το δόγμα υποστήριξε αυτό που προσπαθούν σήμερα με πολύ σκόνη να σκεπάσουν τη μνήμη του Αγίου και όλων των Αγίων που ότι αγωνίστηκαν για το δόγμα οι Άγιοι και χρήσανε το αίμα τους. Του χρήσανε το αίμα τους. Είπαμε ότι και ο Άγιος Πλήθωνας μαζί παρέα ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που πήραν οι πατέρες 318 πατέρες. Ήρθαν και 318 το ανάστημά τους. Η Εκκλησία τους έχει στυλοβάτες, λέει, αυτό είναι το δόγμα. Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Τριάδο ομοούσιο και χώριστος. Είναι το σύμβολο της πίστεως. Τα 7 πρώτα άρθρα που ψηφίσανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πιστεύω σε ένα Θεό και σε ένα Κύριο, στο πνεύμα του Άγιο. Μέχρι εκεί, και στο πνεύμα του Άγιο, το οποίο λέει. Ναι, μέχρι εκεί. Σύμφωνο. Άγιος Κύριος. Μάλιστα. Μετά ήταν άλλη σύνοδος. Ναι, σύμφωνο. Ναι, με διορθώνει, γιατί στη λίμνη του λόγου, ναι. Προτρέχω. Επαναλαμβάνω το δόγμα. Τώρα ο πειρασμός με την έννοια του αγαπήσω μεγαλύτους, λέει, άμα αγκαλιαστούμε, λέει, όλοι οι λαοί και όλες οι θρησκείες, είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Πού λέει ο Χριστός να μην αγαπάμε, η τέχνη του πειρασμού, η τέχνη του, να αγαπάμε. Αλλά λέει, είναι εν αληθεία, ομολογήσαμε, λέει, μέσα. Αγαπήσαμε αλλήλους, αλλά προσθέτει εκεί στην λειτουργία, είναι εν αληθεία. Όχι χωρίς την αλήθεια. Η αλήθεια τι λέει? Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Και το Άγιο Πνεύμα το ίδιο. Είμαστε ένα. Είμαστε τριάδα ομοούς και χώριστο. Επίσης είδαμε να πεις τι. Ότι δεν είναι έτσι. Όχι, είσαι κατά της γραφής, κατά προσώπου του Κυρίου. Και ο μη δεχόμενος εμέ οικογένειος ούτε και τον Πατέρα μου δέχεται. Έτσι λέει. Και αυτό είναι για τους Εβραίους, οι οποίοι λένε έχουμε συναγωγή. Είναι συναγωγή δαιμόνων. Αυτό αξιπακούες. Σωστό είναι. Έτσι. Με συγχωρείτε, έχει πάω σε έναν εορτάζο. Α, άδεια στο καλό. Του ξέρετε αυτό. Εντάκι, δύο. Καλό βράδυ. Σας είπα και ένα ωραίο, ε. Λοιπόν, η ώρα καλή, η ώρα καλή. Αύριο έχει λειτουργία, αύριο. Εντάξει. Λοιπόν. Και εμείς, λοιπόν, τιμούμε τον Άγιο όπως ακριβώς μας τον παρέδωσε η Αγία μας Εκκλησία. Με τη ζωή του, με τις αγώνες του, με το θάνατό του. Τη βοήθειά του να έχουμε. Κάτι κανείς, τελείωσε, εντάξει. Κλείνουμε και βέβαια, δηλαδή, την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ θα είμαστε. Στήλος γέγονας ορθοδοξίας της δόγμασιν υποστηρίζον την Εκκλησία ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρ Πατρί το Υιό ομοούσιον ανακηρύξας καρδίς φινασάριον. Πατέρ ως Υιέ Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας.